Επιτρέψτε μου εισαγωγικά πριν δώσω το λόγο στο Σωτήρη για την τακτική μας ενημέρωση να πω δύο κουβέντες για την διαδικασία του εμβολιασμού. Καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι ο εμβολιασμός στη χώρα μας προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό, με μεθοδικότητα, με ασφάλεια, με διαφάνεια και το κυριότερο χωρίς λάθη έως σήμερα. Από την πρώτη στιγμή είχαμε συμφωνήσει ότι οι αρχές του σχεδιασμού μας είναι τρεις. Ασφάλεια στην ανάπτυξη των εμβολιαστικών δομών και διαδικασιών, πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία ως προς τους διενεργούμενους εμβολιασμούς και τις ομάδες προτεραιότητας και στη συνέχεια ταχύτητα. Όπως άλλωστε λέει και ο σοφός ελληνικός λαός μας, όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Δεν έχει νόημα να επιταχύνουμε περαιτέρω όταν τα εμβόλια που έχουν αδειοτηθεί μέχρι σήμερα είναι μόλις δύο, οι διαθέσιμες δομές ακόμα σχετικά περιορισμένες και φυσικά η όλη επιχείρηση αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας και φυσικά για τον υπόλοιπο κόσμο. Επενδύουμε στην ασφάλεια και τη μεθοδικότητα και σε αυτό το πλαίσιο μετά την αρχική δοκιμαστική φάση στην οποία είχαν ενταχθεί 9 νοσοκομεία. Η πρώτη φάση των εμβολιασμών ξεκίνησε στις 4 Ιανουαρίου και λίγη στις 20 αυτού του μήνα. Η προτεραιότητα την οποία είχε καθορίσει η Επιτροπή Εμβολιασμών ήταν σαφής. Εμβολιασμός υγειονομικών σε δημόσια και σε ιδιωτικά νοσοκομεία και βέβαια εργαζόμενοι και φιλοξενούμενοι σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές φροντίδας και φιλοξενίας ηλικιωμένων. Στις 4 πρώτου μπήκαν στο πρόγραμμα με επιτυχία και χωρίς προβλήματα άλλα 51 νοσοκομεία. Σήμερα προστίθενται άλλα 55 νοσοκομεία και στις 11 πρώτου τα τελευταία 19 νοσοκομεία στην νησιωτική Ελλάδα. Αναπτύσσονται στα νοσοκομεία μας 223 εμβολιαστικές γραμμές. Η καθημερινή δυνατότητα εμβολιασμού θα αυξηθεί από τις 5.000 ημερησίως περίπου στις 8.000, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Επενδύουμε, όπως είπα, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία. Και στην πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr αναρτώνονται καθημερινά, λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολο της επικράτειας και σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Είναι μια διαδικασία, θέλω να τονίσω, η οποία είναι πλήρως ψηφιοποιημένη από τις υπερσύγχρονες αποθήκες έως τα κέντρα εμβολιασμού, ώστε να διασφαλίζεται ο αναγκαίος έλεγχος σε κάθε κρίκο της αλυσίδας και η άμεση παρέμβαση όπου χρειάζεται. Χθες πραγματοποιήθηκαν 5.538 εμβολιασμοί. Συνολικά ως αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί σχεδόν 27.000 συμπολίτες μας. Και βέβαια, πολύ σημαντικό, θα πρέπει να το λέμε συνέχεια και να το υποστηρίζουμε και επικοινωνιακά, από τη Δευτέρα 11 πρώτου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα των ραντεβού για τους συμπολίτες μας που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 85 ετών και άνω. Όσοι εξ αυτών είναι ήδη γραμμένοι στην ΑΕΛΙΣ διαγράφηση, θα λάβουν ένα SMS με το προτινόμενο ραντεβού. Οι υπόλοιποι ή προφανώς οι συγγενείς τους που θα τους βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία έχουν τρεις τρόπους για να κλείσουν το ραντεβού τους από τις 20 του μήνα και μετά, είτε να επισκεφθούν την πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr, είτε να επισκεφθούν το κοντινότερο φαρμακείο τους και να ζητήσουν την υποστήριξη του φαρμακοποιού της γειτονιάς τους, είτε να πάνε στο ΚΕΠ της γειτονιάς τους, στο πιο κοντινό τους ΚΕΠ. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε όσο πιο εύκολη γίνεται τη διαδικασία του ραντεβού για να υποστηρίξουμε την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή όσων έχουν ανάγκη τον εμβολιασμό και ανήκουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και ειδικά στον Μάριο, ο οποίος έχει την εποπτεία της διαδικασίας του εμβολιασμού και είμαστε εδώ για να υποστηρίζουμε αυτήν την δύσκολη προσπάθεια σε κάθε βήμα της.